Γιατί έχεις νεύρα, πες, γιατί έχεις νεύρα. Με συγχύζεις κάθε φορά, κάθε εβδομάδα. Σε συγχύζω ότι πονάνε αλήθειες. Πονάνε αλήθειες, όπως μια μεγάλη αλήθεια, τι είναι. Τότε να μου Ολυμπιακός. Ωραία, πάσα, γέφυρα, έδωσε το σέργιο. Για πες. Πέμπτη αγωνιστική του Champions League. Mm. Τι θέλουμε, μόνο νίκη για τον Ολυμπιακό, για να μπορέσει να συνεχίσει να. Για τον Ολυμπιακό, μας είπες. Για τον Ολυμπιακό. Α, νομίζω ότι. Θέλουμε νίκη του Ολυμπιακού. Okay. Απέναντι στην Τότενα. Mm. Γιατί με χ, τι γίνεται, έχουμε μόνο. Τρίτη θέση να ελπίζουμε για Europa League. Mm. Ποιο είναι το highlight του αγώνα, ξέρεις? Η αλλαγή προπονητής τότε, να. Ναι, μπράβο, Αγγέλη, ξέρεις. Ποιος είναι? Ο Ζωζέ Μουρίνιο. Βέβαια, ο Μουρίνιο, πρώτη φορά. Okay. Ο Ολυμπιακός μας κόντρα στο Ζωζέ Μουρίνιο. Πρώτη φορά, με σίγουρα. Στο Πασαούλη το τσέκαρε. Ναι, ναι. Με Παναθηναϊκό, ναι. Πόσο έχει έρθει το Μουρίνιο? Μου δίνει αυτά τα τρίβια, ξέρεις. Okay. Μου έχει δώσει κι άλλα. Είχε παίξει, να σου πω, με τον Παναθηναϊκό, θα σου πω και ακριβώς τι μου έχει γράψει. Το θυμόμαστε όλοι που έμεινε με Πόρτο και Ίντερ. Τι άλλο θα δούμε Champions League? Τη Real με την Paris, όπου είναι μια μάχη τύπου στην ουσία για την πρώτη θέση του ομίλου. Θα είναι ένα ωραίο match. Θα είναι ένα ωραίο match. Είναι από τα match που χαλαρώνει ωραία με μια μπύρα στη τηλεόραση και θα πάνω κάτω η μπάλα. Τοποθέτεις προϊόντος. Χωρίς λόγο. Τρίτο match Champions League. Το τρίτο πιο σημαντικό match στον Barcelona Dortmund, όπου στην ουσία το μόνο που θέλει η Barcelona είναι να κερδίσει. Με το δικό σου τρόπο παίζουμε. Είναι μια περίεργη χρονιά γιατί και ο Valverde δεν τα πάει και πολύ καλά. Υπάρχει γκρίνια, είναι μια που μπορεί να κερδίσει τον οποιονδήποτε την άλλη φορά φέρει με τη Σλάβια. Με στην έδρα τη. Ερνέστο. Άλλο ένα match πρέπει να δει, δεν θα σε κουράσω πολύ. Ναι, πολύ γρήγορα θα το πω. Πε. Bayern Μονάχου. Τι είχε με Bayern Μονάχου. Είσαι και γριά. Λεβερκούζεν. Κάτσε το κάνω μεγάλο. Το 140, έλα. Bayern München, Bayern Leverkusen. Μεγάλο match, Bundesliga, Lewandowski. Σκοράρει παντού, ακόμη και στον ύπνο του. Και πάμε τώρα σε μια πάρα πολύ ωραία ταινία που είναι πιο. Τον Ντάμπο. Τον Ντάμπο, τον Ντάμπο το ελεφαντάκι. Ποιο το σκηνοθετεί όμως αυτό? Εσύ το λες. Τι λέει, Βαγγέλη? Είναι μια live action ταινία του Tim Burton. Τι σημαίνει live action? Live action. Ωραία. Όπου είναι η κλασική ταινία αυτή τη παλιά με το ελεφαντάκι ήταν στο τσίρκο. Τι έπαθες εκεί? Ο κόρος ο Πακός. Φαντάσου τι καλά. Δεν σε βλέπω από το ένα μάτι. Δεν πειράζει, εγώ δεν σε βλέπω για μετά δύο. Θυμάσαι το ελεφαντάκι που είχε τα πολύ μεγάλα αυτιά που μπορούσε να πετάει στο παιδικό και τέτοια. Να τα αυτιά σου. Εντάξει, μια χαρά. Αυτό λίγο πετάει. Μέχρι πάνω πας λίγο. Όχι πολλά πράγματα όμως. Όχι μέχρι τον τρίτο. Τώρα είναι γυρισμένο με live action, με τρομερό cast και με τον Tim Burton βέβαια. Όπου είναι Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito. Είναι πάρα πολύ ωραίο cast. Για πες Κυριακή τώρα τη ματσάρα τη μεγάλη που, για να μπει καλά ο μήνας. Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα. Oh. Μπαρτσελόνα, η Μπάρτσα εντάξει. Είναι η Μπάρτσα. Θέλει όμως και την νίκη για να πάει ανεβασμένη στο El Clásico που ακολουθεί. Διαβασμένη ήρθα. Ποιο είναι το highlight, Κατερίνα, όμως αυτού του αγώνα και γιατί πρέπει να εστιάσουμε? Το ξέρω και αυτό. Mm? Αντουάν Γκριεσμάν, ακούει σε αυτό το όνομα το highlight, επιστρέφει στο σπίτι τους. Έχει φύγει το καλοκαίρι από την Αθήνα, έχει πάει στην Μπαρσελόνα και πάει τώρα. Εκεί εντάξει, έχουμε περάσει και χειρότερα σε αυτόν τον κόσμο. Εντάξει, αλλά είναι εκεί μια έδρα που αλλά είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Θα επιστρέψει, δεν θα τον υποδεχτούν με ανοιχτές αγκάλες. Λοιπόν, τα πάμε όλα. Ναι, ωραίο νύχι, κόκκινο. Στο Ολυμπιακού.